Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή του Tastic 3D από την Google, μια δωρεάν εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, με την οποία μπορούν να δημιουργούν 3D ιστορίες με το tablet. Υπάρχει δωρεάν για Android και για iOS και για κάποια Chromebooks. Μια πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να, να δείτε στην ιστοσελίδα της εφαρμογής τι μπορείτε να κάνετε ως εκπαιδευτικοί, τι είδους βίντεο μπορούν να δημιουργήσουν οι μαθητές. Έχει κάποιες παραδείγματα εδώ πέρα, κάποιες κατηγορίες, ιστορικά φιλμ, μυστηρίου, να κάνουν η, μια εργασία οι μαθητές. Πάρα πολλά πράγματα μπορείτε να κάνετε. Την έχω λοιπόν εγώ εδώ εγκαταστήσει. Φυσικά θα, η εφαρμογή δουλεύει καλύτερα σε τάμπλετ φαντάζομαι, σε κινητό ίσως θα σαν κάπως δύσκολο. με το που ξεκινήσει λοιπόν η εφαρμογή μπορούμε αν θέλουμε εδώ κάτω αριστερά να δούμε κάτι ρυθμίσει που έχει πολύ βασικές αν θα έχουμε full κίνηση στους χαρακτήρες ή απλή κίνηση ας το έχουμε λοιπόν το full motion να επιστρέψω ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε την ιστορία μας και διαλέγουμε στην αρχή αν θα έχει τρία μέρη, πέντε μέρη έχει διάφορες διαφορετικές επιλογές, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε, να προσθέσουμε μέρη σε μια ιστορία ή σκηνές. Διαλέγω λοιπόν για πλότητα το 3 parts. Βλέπουμε λοιπόν η ιστορία μου έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Μια κλασικό, μια τυπική εξέλιξη δηλαδή ιστορίας. Με το κουμπάκι εδώ κάτω το scene μπορώ να διαγράψω αν θέλω κάποιο ή να προσθέσω ένα ακόμα σκηνικό. Ας το σβήσω λοιπόν. Και ξεκινάμε πατώντας εδώ το beginning να κάνουμε την πρώτη μας σκηνή. Και επιλέγω το setting, το σκηνικό δηλαδή της σκηνή μου. Ας βάλουμε λοιπόν αυτό εδώ που έχει και ένα σχολείο. Και στο σκηνικό βάζω λοιπόν έναν ή περισσότερου χαρακτήρε. Α βάλουμε λοιπόν ένα χαρακτήρα και έναν ακόμα. Σέρνοντας και επιλέγοντα, μπορώ να μετακινήσω χαρακτήρες, να τους βάλω στην αρχική του θέση με το pinch να κάνω zoom σε ένα χαρακτήρα ή και σε όλη τη σκηνή και εδώ να δείτε ότι μια σκηνή αν περιηγηθούμε έχει και άλλα μέρη, δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σκηνή από εδώ ή άλλο σημείο, βλέπουμε έχει και άλλους χώρους, ας πούμε ότι ξεκινάμε λοιπόν από εδώ κάπου και να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρονται οι χαρακτήρες όταν πούμε, κάθε χαρακτήρας έχει μια ειδική κίνηση αν κάνω ένα tap θα κάνει την ειδική του κίνηση αλλά μπορώ να ελέγχω τα χέρια τους πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά και να περπατάνε και όσο τους κουνάω, κουνάνε και το στόμα κάποιοι και πώς δουλεύει βασικά η εφαρμογή αφού στήσω το σκηνικό μου και τους χαρακτήρες με το start, πατάω το start και αρχίζει και ηχογραφείται πια η φωνή μου οπότε εγώ ας πούμε ότι κάνω τον πρώτο χαρακτήρα Γεια σας παιδιά, τι κάνετε σήμερα Γεια σας κυρία, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα αλλά όχι για μάθημα. Ναι κύριε να μην κάνουμε μάθημα σήμερα. Και συνεχίζουμε έτσι να εχογραφούμε τη σκηνή. Πατάμε λοιπόν το stop. Και ορίζω αν θέλω και τη μουσική ναι, κύριε, που θα υπάρχει στο παρασκήνιο έχει διάφορα, διάφορες επιλογές εγώ... ανάλογα με το mood δηλαδή της σκηνής παιδιά, τι κυρίες, είναι μια Και έτσι έχω κάνει λοιπόν την πρώτη σκηνή μου. Αν θέλω να πατήσω εδώ μπορώ με, το, με την πογιά να ξανά από την αρχή να τη σβήσω δηλαδή ή να μπω μέσα να ξαναλλάξω τη μουσική. Ας επιστρέψω λοιπόν και να πάμε στη, να κάνουμε και το δεύτερο έτσι απλά. Middle, happens, like Τώρα δεν κάνω κάποιο ουσιαστικό παράδειγμα, έτσι απλά δείχνουμε τη διαδικασία της εφαρμογής. κάτι που δεν δείξαμε πριν, στο πίκα setting μπορούμε να κάνουμε μια δικιά μας σκηνή, όπως έχω κάνει εγώ ήδη μια απλή, να σχεδιάσω δηλαδή με το draw your own, υπάρχει ένα εργαλείο ζωγραφικής, δεν θα το δείξω τώρα, είναι σχετικά απλό, θα τη σβήσω λοιπόν αυτό το setting, Μπορώ να επιλέξω το ίδιο setting και να αλλάξω room ή κάποιο διαφορετικό. Ας δείξουμε λοιπόν και αυτό εδώ. και ας βάλουμε πάλι έναν χαρακτήρα και εδώ στο χαρακτήρα θα δείτε ότι υπάρχει και εδώ η ζωγραφική δηλαδή μπορώ να χαρακτήρα να τον προσαρμόσω τα χρώματά του και με το κουμπάκι εδώ την κάμερα να βάλω μια φωτογραφία το πρόσωπό μου και να είναι αυτό αντί για το πρόσωπο θα το πατήσω εδώ για να κάνω και μια άλλη αλλαγή να αποθηκευτεί λοιπόν Μπορώ να το δώσω ένα νέο όνομα το χαρακτήρα μου. Ας βάλω εγώ τεστ. Και αφού βάζω τους χαρακτήρες, μπορώ και να σχεδιάσω από την αρχή όπως λέει. Να πάω λοιπόν δεξιά. Και να ξαναρχίσω πάλι την ίδια διαδικασία όπου θα ηχογραφώ. Γεια σου Μαρία, τι κάνει. Καλησπέρα, πάμε λίγο μια βόλτα. Και αν θέλω, μπορώ να μετακινήσω τη σκηνή και να μετακινηθούν σε άλλο σημείο, ανάλογα με τη σκηνή. Και έτσι να γίνει πάλι η ηχογράφηση. Για σου, Μαρία, κάνεις... Και να βάλω και εδώ τη μουσική μου. Ίδια λοιπόν διαδικασία και για την τρίτη σκηνή Να κάνω λοιπόν στα γρήγορα εδώ και κάτι. Κάθε χαρακτήρας έχει ειδική κίνηση, βλέπετε με το μονό tap κάνει αυτό το πράγμα. Το σταματάω λοιπόν και αυτό. Κάθε έχει κίνηση, βλέπετε, με το Να βάλω και μια μουσική και εδώ. Και όταν λοιπόν τελειώσουμε με όλες τις σκηνές μπορεί να χρειαστεί φυσικά για να γίνει κάτι καλύτερο εδώ με το κουμπί να πατήσετε το βελάκι και να πείτε από την αρχή όλη η σκηνή να τη διαγράψετε και να την ξανακάνετε. Και όταν λοιπόν τελειώσουμε με το φίνις θα γίνει όλο αυτό που κάνατε όλο το έργο, θα του δώσουμε ένα τίτλο γράφω εδώ πρόχειρα ποιος είναι ο γράψουμε το όνομα του σκηνοθέτη και πατάμε εδώ το επικύρωση και θα δημιουργηθεί ένα βίντεο εγώ... με όλο το έργο. Εγώ... Και μπορώ να το κάνω μια περισκόπηση με το χείλ λοιπόν να φύγω. Και εδώ λοιπόν Μπορώ να ξαναπεξεργαστώ το έργο, να το κάνω διαγραφή και με το export θα το κάνω εξαγωγή σε αρχείο βίντεο. Μια διαδικασία που θα πάρει κάποιο χρόνο. Και έχει αποθηκευτεί στο photo library, που είναι εδώ δεξιά λοιπόν, είναι πάλι εδώ, και για να το δω λοιπόν που βρίσκεται στη συσκευή μου. Και αν βγω λοιπόν από το Toontastic, να κάνω λοιπόν έξοδο, θα το βρω λοιπόν στη συλλογή μου, θα έχει αποθηκευτεί εκεί που αποθηκευόνται τα βίντεο και οι φωτογραφίες στη συσκευή μου, εδώ στη, στο βίντεο υπάρχει εδώ λοιπόν αυτό που μόλις δημιούργησα το βίντεο. Αυτά λοιπόν για το Toontastic 3D, μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή με την οποία μπορούμε να δημιουργούμε ιστορίες με 3D animation